Καλησπέρα. Σειρά εκπομπών. Και μας έκανε εντύπωση αυτό. Σιγά σιγά θα μάθουμε και ότι ο Πάπας είναι καθολικός. Να σου πω, περίμενε. Και οι αρκούδες αφοδεύουν σε εντόρνους δαστόδεις περιοχές. Άμα ξέρεις τα ονόματα, γιατί δεν τα λες? Αυτό μου θυμίζει το Σιμίτι, το ότι όποιος έχει ονόματα να πάει στον εισαγγελέα. 10 χρόνια μετά είναι 5-6 υπουργοί του Πασόκ ή στα σίδερα ή γύρω-γύρω. Mm-hmm. Έχουμε μια μισή μέρα συζήτηση ακόμα στη Βουλή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πιστεύω δεν πρέπει να πάει κιόλας εκεί η συζήτηση, να πάει περισσότερο. Αυτά τα ξέρει ο κόσμος δηλαδή. Να πάει περισσότερο στα προγραμματικά. Αλλά από το ρεπορτάζ μπορώ να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχεδόν έτοιμες ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πάρα πολλές εξεταστικές επιτροπές για την καινούργια Βουλή. Αυτό είναι απειλή? Δεν είναι απειλή, είναι ρεπορτάζ. Άρη, ο κύριος Αρβανίτης χθες, διευθυντής του ραδιοσταθμού στο Κόκκινο, άσχετο, πληρώθηκες Γιώργο στο Κόκκινο? Εγώ στο Κόκκινο δεν πληρώνομαι, διότι κάνω μια εκπομπή, ας πούμε, ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θελοντικά. Οκ. Okay. Οι συνάδελφοι? Νομίζω ότι έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα και πληρώνονται. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με το Κόκκινο, αλλά μια που το βάζεις, ας το πούμε. Λοιπόν, το Κόκκινο, όπως και τα υπόλοιπα μέσα που έχουν να κάνουν με το ΣΥΡΙΖΑ, με μια συνειδητή επιλογή, δεν έχουν κάνει μέσα στην περίοδο του μνημονίου μειώσεις μισθών, δεν έχουν κάνει απολύσεις, έχουν κάνει προσλήψεις. Υπάρχουν όμως κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Αυτή ήταν δίμηνη, ας πούμε, καθυστέρηση, η οποία οπωσδήποτε πονάει και είναι και πάρα πολύ μεγάλη πίεση για τους υπευθύνους. Διότι σε ένα μαγαζί της αριστεράς, ξέρεις, κάτι που στην υπόλοιπη κοινωνία περνάει έτσι, μπάει. Άμα συμβαίνει σε μια επιχείρηση της αριστεράς, πάρα πολύ μεγάλη η ηθική και η συναισθηματική. Επίτρεψε μου, το πιάνω πίεση. Από εκεί και πάω στον Άρη να τον ρωτήσω το εξής. Άρη, ο